Στα χρόνια της κρίσεως στα οποία διαρχόμαστε, τη συγκρατεί ώστε να μην διαλυθεί. Και αν η κάθε οικογένεια είναι ένα πολύτιμο κύτταρο, η προσφορά της πολύτεκνης οικογένειας είναι ακόμη πιο σημαντική για όλους μας. Γιατί σε όλες τις οικογένειες οφείλουμε πολλά. Τις μητέρες που με αυταπάρνηση και αυτοθυσία προσφέρουν τα πάντα για την οικογένεια, για τα παιδιά τους, για την ανατροφή τους, για την πρόοδό τους, χωρίς να αποβλέπουν σε προσωπικά ωφέλη, αλλά αποβλέποντας στο κοινό καλό. Αποβλέποντας το να προσφέρουν στον τόπο μας, στην Εκκλησία μας και στην κοινωνία, μία προοπτική για το μέλλον. Να προσφέρουν ανθρώπους που να μπορούν να συνεισφέρουν στην πρόοδο και την εξέλιξη της πατρίδος μας. Να προσφέρουν ανθρώπους με αρχές και αξίες, επάνω στις οποίες μπορεί να βασιστεί η συνέχεια αυτού του τόπου, χωρίς να σβήσει η παράδοση, η ιστορία και η πίστη. Σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες είναι περισσότερο απαραίτητο από κάθε άλλη φορά να τιμούμε και να στηρίζουμε τις μητέρες, γιατί πραγματικά σε αυτές βασιζόμαστε, γιατί αυτές αποτελούν το εχέγγυο της αρμονίας μέσα στην οικογένεια, που είναι το ζητούμενο για να υπάρξει οικογένεια, για να μεγαλώσουν τα παιδιά σε ένα υγιές και σωστό περιβάλλον. Θέλοντας μάλιστα να τιμήσει αυτή την προσφορά και να την κάνει γνωστή και σε όσους την αγνοούν ή δεν συνειδητοποιούν το μέγεθός της, οργάνωσε η Ιερά Μητροπολής μας με την συμμετοχή του Συλλόγου Γραμμάτων και Τεχνών, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμότατα, τη σημερινή εκδήλωση προς τιμήν της μητέρας, με ομιλήτρια τη γνωστή σε πολλούς από εμάς, την ομότιμη καθηγήτρια της νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κυρία Βασιλική Κώστα.